Ο Χιμένες είναι μαζί μας. Μαζί μας για να μας βοηθήσει στη μετάφραση και ο συνάδελφος υπεύθυνος του γραφείου τύπου του Βόλου του ΠΑΟΚ, ο Στέλιος Καραγουλανίδης. Στέλιο, καλό μεσημέρι πρώτα σε σένα. Καλό μεσημέρι. Να καλησπερίσουμε και τον παίκτη του ΠΑΟΚ, ο οποίος νομίζω ότι έχει κάποιες θεραπείες, κάτι που να τρέξουμε, να προλάβουμε, έτσι. Έτσι μας είπε. Χαβιέρ, νοσογείς. Δεν είναι. Ξύλο, ακούσε. Χαβιέρ, καλημέρα. Καλημέρα. Είσαι καλά? Όλα καλά. Όλα καλά. Λοιπόν, Στέλιο, για να ξεκινήσουμε και να βιαστούμε. Ναι. Πώς αντιμετωπίζει εκείνος τέτοια μεγάλα παιχνίδια, τέτοιες μεγάλες διοργανώσεις, είναι διαφορετικά, προετοιμάζεται διαφορετικά και ψυχολογικά και σωματικά? Como afrontas tú un torneo así de importante y exigente que posiblemente va a requerir jugar dos partidos en menos de 24 horas? ¿Hay una preparación especial, tanto física como psicológica, de cara de ese torneo? Bueno, personalmente no lo tomo así. Tomo como dos juegos y a lo largo de la carrera que he tenido como deportista he tenido que hacer eso muchas veces. En Cuba lo hacemos muy, eso es muy común, jugar dos partidos seguidos, jugar tres. Y en las competencias internacionales con la selección, en ocasiones tenemos que jugar cinco días seguidos. Así que es muy agotador. Dos días lo considero agotador, pero no a tanto así. Προσωπικά για μένα, μας λέει, δεν υπάρχει κάποια διαφορά. Είναι όπως όλα τα τουρνά, όπως όλα τα παιχνίδια. Έχει μεγαλύτερη σημασία ασφαλώς αυτό το Final Four, αλλά δεν πάβει να είναι ένα τουρνά δύο αγώνων, και το γεγονός ότι υπάρχουν δύο συνεχόμενα παιχνίδια μέσα στο Σαββατοκύριακο, σε περίπτωση βέβαια που ο ΠΑΟΚ κερδίσει και προχωρήσει στον τελικό, είναι κάτι που εμένα προσωπικά, μας λέει, δεν με προβληματίζει. Έχω συνηθίσει να παίζω συνεχόμενα παιχνίδια και με την Εθνική Κούβα σε μεγάλες διοργανώσεις υπήρξαν περιπτώσεις που παίξαμε μέχρι και πέντε αγώνες σε ισάριθμες ημέρες. Θα είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε και στις απαιτήσεις και να ξεπεράσουμε την όποια κούραση από τα διαδοχικά παιχνίδια. Είναι πολύ κοντά το τελευταίο παιχνίδι των δύο ομάδων. Αυτό που έγινε στο πρωτάθλημα. Είναι η μέρα με τη νύχτα? Είναι εντελώς διαφορετική κατάσταση αυτό που είδαμε και η σημασία του αγώνα πλαθήματος με τον ημιτελικό? Hace tan solo una semana ustedes jugaron y perdieron ante el Olympiacos 3-0. Aquel partido de la Liga no tendrá nada que ver con lo que estáis a punto de jugar para la Final Four de la Copa. Será, vamos a ver un partido y un PAOK diferente. Eso fue la semana pasada. Ya lo pasado. Esperemos, estoy convencido que vamos a ver otro equipo. O vamos a ver el mismo equipo jugando. Es complicado. Vamos a dar lo mejor de nosotros en el terreno. Es lo que le puedo decir yo. Ήταν μόλις περασμένο Σάββατο το παιχνίδι πρωταθλήματος που χάσαμε. Είμαστε οι ίδιες ομάδες που θα παίξουμε, αλλά θα είναι ένα διαφορετικό παιχνίδι. Δεν πάβει να είναι ένα πολύ δύσκολο μάτς, ένας πολύ δύσκολος αντίπαλος. Το μόνο που μπορώ να υποσχεθώ είναι ότι αυτή τη φορά θα προσπαθήσουμε να είμαστε καλύτεροι και να δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό για να φτάσουμε στη νίκη. Όλοι οι ουδέτεροι που κρίνουν το παιχνίδι λένε ότι ο Ολυμπιακός είναι πρώτος, ο ΠΑΟΚ είναι τέταρτος. Ο Ολυμπιακός κέρδισε όλα τα φετινά παιχνίδια. Άρα είναι φαβοροί για την αναμέτρηση. Συμφωνεί? Hay mucha gente que dice que, hay mucha gente que cree que el Olympiacos será el favorito para la victoria en el partido del sábado, del próximo sábado, porque es el puntero de la liga, el primero de la liga. Ustedes son cuartos, van cuartos, y además en la League Cup el Olympiacos fue el que ganó el trofeo. ¿Tú estás de acuerdo que hay un favorito y ese es Olympiacos? ¿Tienes una diferente opinión? ¿Cómo lo ves? Yo soy deportista. Y si yo entro al terreno pensando que Olympiacos favorito, estoy perdido. Eso es cosa del que está fuera. El que está dentro, yo entro a ganar el juego. Yo no entro a pensar de que si es favorito, no es favorito. Yo voy a jugar mi juego y voy a tratar de ganarlo. No me da tres pitos si esa gente es un favorito, ni un carajo. Yo lo voy a tratar de joder. Es mi opinión.
Όχι, σε καμία περίπτωση δεν συμφωνώ. Αν μπω στο γήπεδο με τη σκέψη ότι ο Ολυμπιακός είναι φαβορή, έχω χάσει από πριν. Αυτά είναι σκέψεις των ανθρώπων που βλέπουν τα παιχνίδια απ' έξω, αλλά εμείς που μπαίνουμε μέσα στο γήπεδο δεν σκεφτόμαστε ούτε για φαβορή ούτε για outsider. Μπαίνουμε για να παίξουμε, γιατί όλες οι θεωρίες και τα θεωρητικά βαντάζ που μπορεί να έχει μια ομάδα σταματάνε όταν ξεκινάει ο αγώνας. Και όταν μπεις έχοντας τη σκέψη ότι μπορεί να είσαι το φαβορή ή μπορεί να είναι ο αντίπαλος το φαβορή, έχεις χάσει από τον προτέρων, γιατί είσαι από προσανατολίδη και χάνεις την αυτοσυγκέντρωσή σου. Σε καμία περίπτωση, όχι, εγώ μπαίνω για να νικήσω. Από τον Ιανουάριο και μετά, που ο ΠΑΟΚ ενισχύθηκε πάρα πολύ με τους συμπαίκτες του που ήρθαν, ίσως περιμέναμε κάτι περισσότερο. Στο πρωτάθλημα κυρίως, εντάξει, το link up έγινε ό,τι έγινε. Όπως τα συζητάνε και εντός ομάδας, τι πρέπει να βελτιώσουν, πού πρέπει να εμφανιστούν καλύτεροι για να πετύχουν τους στόχους τους από εδώ και πέρα? Απαρτίδι τελενέρο πασάδε να δελαντέ, λε κήπος σε άρε φορφάδο κον χουγαδόρες importantes. Η ΑΗ φαίνεται και εσπεράμπα ή εστά εσπεράντο άλγο με χόρ δέστε πλαντέλ. Porque esto, según tu opinión, no ha pasado, no se ven los resultados, menos todavía. ¿Y cuáles son los puntos donde tu equipo debe mejorarse para conseguir las victorias que hasta el momento le han faltado? Bueno, estamos haciendo énfasis en las cosas simples que en ocasiones las dejamos pasar y son importantes a la hora de jugar. Mayormente en eso, con respecto a lo de las incorporaciones, ahora tendremos resultados. Uno de los resultados que vamos a tener es el que viene este fin de semana. Μέχρι στιγμής είχαμε χάσει κάποιες ευκαιρίες, κάποιες εύκολες φάσεις και κάποιες ευκαιρίες που μας δόθηκαν, δεν τις αξιοποιήσαμε. Γι' αυτό και κάποια αποτελέσματα δεν ήταν τόσο καλά όσο θα θέλαμε. Σε ό,τι αφορά το πώς μπορούν να βοηθήσουν οι νέοι παίχτες, αλλά και όλοι μας ως ομάδα, το πόσο καλά μπορούμε να αποδώσουμε, πιστεύω ότι τα αποτελέσματα θα έρθουν άμεσα ξεκινώντας από αυτό το Σαββατοκύριακο. Μάλιστα. Θυμάται πολύ καλά τι έγινε πέρυσι στη Σύρο με το κύπελο που πήρε ο ΠΑΟΚ, τι έγινε στους τελικούς. Είναι κοντά η ομάδα του να επαναλάβει αυτές τις επιτυχίες? Το νιώθει ότι μπορεί να ξαναφέρει κόσμο στο γήπεδο, να ξανασηκώσει κούπες, ή είναι διαφορετική, πολύ διαφορετική κατάσταση φέτος σχέση με πέρυσι? Seguramente te queda grabada las memorias de la temporada pasada que tú y tus compañeros ganaron la Copa de Grecia en Siros y luego conquistaron también la Liga Griega. Este año, ¿tú crees que el PAOK está cerca para repetir estos logros, estas hazañas? ¿O es un equipo totalmente diferente de cual no deberíamos esperar tanto? Sí, lo primero es que estamos cerca. Vamos a jugar la semifinal de la Copa este fin de semana y estamos en los playoffs de la Liga. Quiere decir que estamos cerca de volver a hacerlo. Y si los fanáticos o la gente no creen en nosotros, nosotros creemos en nosotros. Y eso es lo más importante. Πιστεύω ότι είμαστε πολύ κοντά στο να κατακτήσουμε ένα τίτλο και ήδη απέχουμε δύο βήματα από το κύπελλο Ελλάδας. Είμαστε στα ημιτελικά, θα παίξουμε στο Final Four και επίσης είμαστε και στα play-off του πρωταθλήματος. Ακόμα και αν υπήρχαν κάποιες στιγμές που μια μερίδα του κόσμου λόγω των αποτελεσμάτων δεν πιστεύει τόσο απόλυτα στις δυνατότητές μας, εμείς δεν χάνουμε την πίστη μας σε καμία στιγμή, γνωρίζουμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε και θα προσπαθήσουμε αυτό να κάνουμε ξεκινώντας από το Final Four. Ωραία. Πάω Ολυμπιακός το Σάββατο, κάτι τελευταίο, πού θα κριθεί, υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος τομέας, κάτι στο μυαλό του, ή είναι μια γενική προσπάθεια που θα κρίνει το παιχνίδι απέναντι στο πιο μεγάλο αντίπαλο που έχει ο ΠΑΟΚ?
una última pregunta sobre el partido del sábado contra el Olympiacos. ¿Crees que hay algunos puntos claves que determinarán el ganador del partido o será una batalla demasiado amplia como para poder definir tácticamente por adelantado y decir que habrá una o dos claves? No, las cosas de táctica déjense las a los entrenadores, eso es atleta, yo voy a cumplir lo que me diga el entrenador. Esas cosas yo simplemente hago lo que me dice el entrenador y por ahora es mejor mantener las cosas calladas. Σε ό,τι αφορά την τακτική, πιστεύω ότι αυτά είναι θέματα των προπονητών. Είναι καλύτερο ο προπονητής να, αυτός που καθορίζει την τακτική, αυτός να μιλάει για τέτοιες λεπτομέρειες. Εμάς η δουλειά μας είναι να ακούσουμε αυτά που έχει να μας πει ο προπονητής μας, να εφαρμόσουμε τις οδηγίες του μέσα στον αγωνιστικό χώρο, να παίξουμε όπως πρέπει για να φτάσουμε στη νίκη. Επομένως, για θέματα τακτικής πριν από ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι, είναι καλύτερο να λέμε λίγα λόγια και ωραία, να περιμένουμε το παιχνίδι. Ωραία. Στέλιο, τον ευχαριστήσουμε, να το ευχηθούμε πραγματικά να ξαναζήσει και φέτος τέτοιες στιγμές όπως και πέρυσι στο Κύπρο και στο Πρωτάθλημα. Te agradecen mucho por tu tiempo y quieren desearte que vuelvas a vivir y a ofrecer al público del PAOK momentos tan gloriosos como los del año pasado. Está bien, muchas gracias y que tengan fuerte fe en nosotros. Ευχαριστούμε πολύ, Χαβιέ. Ευχαριστούμε. Θέλει κάτι τελευταίο να, ναι. Πριν κλείσουμε. Απλά να σας μεταφέρουμε τις ευχαριστήσεις του Χαβιέρ Χιμένες και την επιθυμία του, αυτό που μας είπε ως τελευταίο σχόλιο, να έχετε εμπιστοσύνη σε εμάς. Να έχετε πίστη σε εμάς. Ωραία. Το θυμάμαι, το κρατάμε. Θέλει, ευχαριστούμε και εσένα. Να είσαι καλά. Γεια σου. Να είσαι καλά. Γεια σου, Χαβιέ.